Ένα αίτημα του συνυπάρχου για τη στέγαση, για το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που έχει, μας έφερε σήμερα να συνδεθούμε ο καθένας από διαφορετικά σημεία και είναι λίγο δύσκολη η σύνδεσή μας με τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Σωτήρη Γιαννίδη, και μαζί με την νυν αντιπρόεδρο, το πρόσωπο και η φωνή του συνυπάρχου που τόσα χρόνια όλοι γνωρίζουμε, την κυρία Κουρζιώτη Ελισάβετ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Θα διευκρινίσω ότι ο πρόεδρος διέκοψε την εργασία του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, για την προτεραιότητα που δίνω στον εθελοντισμό, και ότι η Ελισάβετ, τους μιλάω και τους δύο στον ελληνικό, είναι δικοί μου άνθρωποι, και η Ελισάβετ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έναν άβλιο χώρο ενός νοσοκομείου. Διπλά ευχαριστώ και τους δυο σας γι' αυτό. Λοιπόν, πρόεδρε, ξεκινάμε μαζί. Το αίτημα το διαβάσαμε, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε λίγο. Είναι συνταγμένο από το Σύλλογο, έχει δοθεί. Δώσε μας λίγο το παρασκήνιο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα σε 10-15 σειρές του αιτήματος. Μαρίνα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνεις να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Με αφορμή, νομίζω, ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια για να έχουμε το αυτονόητο που θα έπρεπε να έχει κάποιο Συλλόγο, δηλαδή ένα χώρο να στεγαζόμαστε. Ένα χώρο που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν αποθήκη για τα πράγματα τα οποία μαντρεύουμε και προσφέρουμε στον κόσμο. Ένα χώρο για να μην πηγαίνουμε από καφέ σε καφέ, να μου επιτραπεί να μπορούμε να στεγαζόμαστε με το Σύλλογο για να κάνουμε ένα τρόπο και εύκολα το έργο μας. Προνότι είναι να φέρει το δικαίωμά μας και να μου επιτραπεί η φράση ηθική υποχρέωση του κάθε δημοτικής αρχής να μας παραχωρήσει ένα χώρο για να κάνουμε αυτό το πράγμα για το οποίο εθελοντικά και με απόλυτη αγάπη θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Μας είχε παρακολουθεί κάποιος χώρος στο πρόσφατο παρελθόν, στον κύριο Παύλος Μενάς. Η αλήθεια είναι ότι μας παραδόθηκε για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο νυν δήμαρχος, η νυν δημοτική αρχή μας ζήτησε τα κλειδιά πίσω για να στεγάσει κάποια υπηρεσία, η οποία ποτέ δεν στεγάστηκε, το γραφείο είναι ακόμα άδειο. Και εμείς ακόμα περιπλανιόμαστε στο ωραιότατο, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε το δικό μας χώρο. Οι συνεδριάσεις σας δηλαδή γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και αν κάποιος θέλει να σας βρει, να είναι καλά το διαδίκτυο. Ακριβώς. Τα τηλέφωνα μας στο διαδίκτυο και ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από, από τις προσωπικές γνωριμίες του καθενός. Στην επιστολή ζητάτε χώρο για να είναι τα γραφεία σας, η έδρα σας. Ζητάτε όμως και μία αποθήκη, στην οποία αποθήκη τι θα βάλετε μέσα, πρόεδρε, ποιος θα φέρει, ποιος θα πάρει. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, σε παρακαλώ, για να δείξουμε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η αποθήκη. Είναι απαραίτητη για μας. Θέλω να αφαιρθώ μόνο με αφορμή και την επιστολή για την αμεσότητα που χρειαζόμαστε το χώρο. Το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον κεραυνό Ρεοκάστρο. Να μου επιτραπεί η φράση συνδιοργανωτή σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά το φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, είναι ο Σύλλογος του Υπάρχου. Θα υπάρχει ένα κοντέινερ στο οποίο με την όλη τη διάθεσή τους οι άνθρωποι που θα έρχονται είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδάκια μικρής ηλικίας. Θα μαζευτούν περίπου 3.000 αθλητές. Οπότε φανταστείτε ότι θα μαζευτούν τουλάχιστον 3.000 μαμάδες με τις φίλες, με τους μπαμπάδες κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη εκδήλωση. Σκοπός και αφορμή είναι να μαζέψουμε τρόφιμο και είναι πρώτη ανάγκη. Αυτό το πράγμα φανταστείτε ότι θα μαζέψουμε ένα κουντέινερ. Αυτό το κουντέινερ κάπου θα πρέπει να το βάλουμε. Οπότε δεν μιλάμε για ένα χώρο για μια αποθήκη που θα βάλουμε δυο σακουλίτσες μέσα. Μιλάμε για μια αποθήκη που θα βάλουμε μέσα ένα κουντέινερ. Γενικά στις δράσεις που κάνουμε κατά καιρούς σαν σύλλογος, προσπαθούμε και μαζεύουμε πράγματα για οικογένειες, για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για ανθρώπους που έχουν αληθινό βιοποριστικό πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι ένας χώρος είναι απαραίτητος. Είναι, να το ξαναπώ, να μου επιτραπεί η φράση «αναφέρεται το δικαίωμά μας» και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο το να έχουμε την δυνατότητα αυτή. Αν είχαμε την ελληνική δυνατότητα να σύλλογος να το στηρίξουμε μόνοι μας, φανταστείτε, νομίζω φαντάζεστε μάλλον, ότι ποτέ δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να αιτηθούμε κάτι τέτοιο από το Δήμο. Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχουν όμως χρήματα. Ελισάβετ, το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε τις μπουγάδες αγάπης, γνωρίζουμε τις κουμπαράδες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το εθελοντικό σας έργο στηρίζεται καθαρά από ανθρώπους που έχουν έντονο και δυνατό το αίσθημα της ανθρωπιάς μέσα τους. Ελισάβετ, κάτι γνωρίζω ότι νομίζω και προσωπικά, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έχεις πάρει ένα τάξιμο από τον Ιν Δήμαρχο για την παραχώρηση του ΚΕΠ, που υπάρχει ακόμη σήμερα στην Οδό Υψηλάντου. Κάνω κάπου λάθος? Ναι. Το Φεβρουάριο ο Δήμαρχος, με πολύ καλή διάθεση και χωρίς να ζητήσουμε, έδειξε, κατέθεσε την πρόθεσή του να μας το παραχωρήσει. Πάνω σε αυτό ονειρευτήκαμε. Άκουσα να το περιγράφει ο Σωτήρης και ενθουσιάστηκα ακόμη περισσότερο που το άκουγα από το Σωτήρη. Είναι ένας ιδανικός χώρος για μας, για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, για να κάνουμε αυτό που μπορεί να κάνει η κοινωνική αποθήκη. Επειδή πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι μια σας χάνω, μια σας βρίσκω λόγω της σύνδεσης, επειδή είμαι εδώ. Εδώ αρχίζει να βρέχει σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Συνυπάρχο έχει φτάσει στο σημείο που με ένα κλικ η φωτιά που έχουμε τόσα χρόνια συντηρήσει θα γίνει πυρκαγιά. Το κλικ που θέλουμε είναι αυτός ο χώρος. Είναι όλα πανέτοιμα. Η αλυσίδα των ανθρώπων, των εθελοντών, των χορηγών, των φίλων υπάρχει. Είναι τεράστια και είναι σταθερή. Είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο συμπαγής, που το μόνο που χρειαζόμαστε πια είναι ο χώρος. Εξειδανικεύτηκε στο νου μας και στα σχέδιά μας το ΚΕΠ, γιατί ήταν κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Ώστε να κάνουμε, να πάει εκθετικά το έργο μας. Έτσι. Να φύγει εκθετικά. Είμαστε πανέτοιμοι. Το νέο δούσο έχει τεράστια δυναμική. Έχουμε τόσα χρώματα, τόσες φωνές, τόση ετοιμότητα, τόση διάθεση, που ξέρεις τι λέω, Μαρίνα, πάντα. Εμείς ψάχνουμε τον έναν άνθρωπο που θέλει. Και αυτό που ζούμε κάθε μέρα είναι ότι με έναν άνθρωπο που θέλει, ο οποίος οικονομεί κάποιο αξίωμα, κάποια θέση περίοπτη. Και είναι μικρά καθημερινά θαύματα. Πιστεύω μέσα από την καρδιά μου ότι ένας άνθρωπος, σαν τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και όλους αυτούς, αν ένας από αυτούς θέλει, μπορεί να κάνει μεγάλο θαύμα και να γραφτεί στην ιστορία του Συνυπάρχου με ανεξίτηλα γράμματα. Δεν ξέρω πώς, αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάποιος και θα βρεθεί, γιατί το αξίζει. Και το αξίζει. Και εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί. Παρ' όλα αυτά, με προσευχές μόνο δεν επαρκούν. Και θέλω να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όντως δυσκολεύει περισσότερο η σύνδεση τώρα. Είναι το αν υπάρχει plan B. Όταν και αν απαντηθείτε στο αίτημα, είναι αρνητική η απάντηση. Πρόεδρε, τι γίνεται? Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο που η διοίκηση έχει το δικαίωμα να μας απαντήσει. Φρονούμε ότι δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο να το εξαντλήσει, διότι νομίζω να πάει ένα αίτημα το οποίο είναι απόλυτα δίκαιο. Το πλάνο είναι ότι δεν θα σταματήσουμε να διεξηγούμε το αυτονόητο, δηλαδή τον χώρο για τον οποίο θα απαντηθεί για να έρθει. Το να συνεχίσουμε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή όπως υπάρχουν σήμερα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα να. Και γενικά τις δράσεις μας όπως θέλουμε. Δυσκολεύομαι λίγο, Πρόεδρε. Λίγο δυσκολεύομαι να σε ακούσω τώρα. Είμαστε αποφασισμένοι εκεί. Την τελευταία πρώτα θέλω, για να πει και η σύνδεση και από τους δυο. Τελευταία πρότασή σας και να κλείσουμε με αυτό. Το τι θα γίνει αν είναι να συνεχίσετε έτσι, εκτός από το να διεκδικείτε. Θα διεκδικήσετε ακόμα πιο έντονα? Το έντονο, το αυτονόητο, με συγχωρείτε, δικαίωμά μας, να έχουμε κάποιο χώρο για εμάς σαν οντότητες και μια μεγάλη αποθήκη για να συγχαρώσουμε όλοι την αγάπη του κόσμου. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, το χρονικό περιθώριο της απάντησης, το πρωτοκολλημένο ετοιμά σας πρέπει να είναι γύρω στις 40 ημέρες. Εγώ θα σας ενοχλήσω και νωρίτερα, γιατί εύχομαι να έρθει η απάντηση νωρίτερα και να είναι εννοείται θετική. Ιδάλλως σε 40 μέρες από σήμερα θα είμαστε να μου πείτε τι έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ, Μαρίνα. Εγώ συνέχεια. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και που παραμερίσατε για μια ακόμη φορά τις προσωπικές σας ανάγκες χάρη του εθελοντισμού. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.